με ενοχλεί και με πειράζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι ανεξέλεγκτα έρχονται τόσοι άνθρωποι μέσα στην πατρίδα μας, οι οποίοι πραγματικά μπορούν να μεταφέρουν και γνωρίζουμε ότι έχουν μεταφέρει ασθένειες πράγματι ξεχασμένες. Σαν κληρικός έχω μια βεβαιότητα και μια εμπειρία και αυτή είναι η πίστη μου. Και αυτό θέλω να μεταφέρω και στους ανθρώπους. Ότι ο Χριστός δεν είναι μεταφορέας, δεν είναι φορέας μικροβίων και ότι η Εκκλησία είναι χώρος χάριτος. Δεν θα νοσήσουν μέσα στην Εκκλησία. Θα πάρουν ελπίδα, θα πάρουν χαρά, θα πάρουν προσδοκία. Και ξέρετε, όλα αυτά τα στοιχεία, αν το πάρουμε και από την ιατρική άποψη, ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Εγώ το κρατάω, οποίο πρέπει να είναι ρωμαλαίο για να αντιμετωπίσει. Εδώ, υπάρχουν φυλάξεις εδώ. Γιατί υπάρχει και μια επιστήμη. Εγώ να καταλάβω και την πίστη του καθενός και το δικαίωμά του καθενός ότι να κάνει θέλει. Τώρα για το θέμα του συνωστισμού, ότι αυτό συμβαίνει και στο μετρό, δεν είναι απάντηση. Πώς δεν είναι απάντηση? Πώς είναι απάντηση? Αν υπάρχει, εγώ δεν άκουσα ποτέ και από κανέναν να πει ότι σταματούμε τα μέσα μαζική. Όχι, αλλά αυτό που λέμε είναι ότι αν είσαι κάποια ηλικία και άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, καλό είναι να μην πηγαίνει στο μετρό, να μην πηγαίνει. Εγώ δεν ακούω την Εκκλησία να λέει: είσαι κάποιο άνθρωπο ο οποίο έχει κάποια βαριονόσημα, κινδυνεύει. Μην έρθει στην Εκκλησία που συνοστίζεται ο κόσμο. Εσύ του καλείτε. Η Εκκλησία, δύο λεπτά. Η Εκκλησία εύχεται υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων για του ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν την δυνατότητα, την φυσική της παρουσίας μέσα στην Εκκλησία. Εγώ λέω για τους ανθρώπους ακριβώς οι οποίοι είναι υγιείς, έχουν την δυνατότητα να περπατήσουν, μπορούν να έρθουν στην Εκκλησία, ότι εκεί θα συναντήσουν ως ιερεύς και ως χριστιανός ορθόδοξος, το λέω, τη χάρη του Θεού και να μην φοβούνται. Και σαν γιατρός τους λέω ότι αυτή η άνεση και η ανάπαυση εσωτερική την οποία θα αισθανθούν ιατρικά θα ενισχύσει ακριβώς το ανοσοποιητικό του σύστημα, που είναι προϋπόθεση βασική για να αναπτυχθούν, Αντώνη, οι άμυνες του οργανισμού. Να σας πω μόνο μια κουβέντα επιπλέον, επειδή ενδεχομένως, οπωσδήποτε μάλλον θα το ξέρετε κι εσείς, η κυρία Γιαμαρέλου, η οποία είναι η πρίτανης των λοιμοξιολόγων μέσα στην Ελλάδα, δήλωσε η ίδια απερίφραστα, ως λοιμοξιολόγος και ως πιστή χριστιανή η οποία είναι. Εξέφρασε επιφυλάξεις στον συνωστισμό, κύριε Γιαμαρέλου, όμως. Δύο λεπτά. Μιλάμε για τη Θεία Κοινωνία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα εγώ, για να πας να κοινωνήσεις πρέπει να περάσεις από τον συνωστισμό. Δύο λεπτά. Αυτό ακριβώς. Από το συνωστισμό δεν πρέπει να περάσει. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια άνεση. Δεν είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Και αν το θέλετε, οπότε έχω πάει να κοινωνήσω ο ένας πάνω στον άλλον. Και μάλιστα αυτό είναι ευχάριστο, γιατί οι άνθρωποι πηγαίνουν στην Εκκλησία. Πηγαίνουν, αυτό λέω. Μα γι' αυτό το συζητάμε. Γιατί πάνε. Πάντως το Εκκλησάκι, δεν να πάνε, γι' αυτό λέμε. Πραγματικά είμαστε ο ένας πάνω από τον άλλον. Ήταν υπέρπληρης η Εκκλησία, χωρίς φόβο. Εάν μου επιτρέπετε να δει.